σήμερα ο απανταχού ελληνισμός δεν ξεχνά και τιμά με κάθε τρόπο τα θύματα της πλέον σκληρής γενοκτονίας του γειτονικού λαού. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ έως ότου δικαιωθούμε, έως ότου η γειτονική Τουρκία αναγνωρίσει τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού. Σήμερα όμως έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Οι Θράκες, οι Ευρύτες της Αθήνας, γιορτάζουν τα ελευθέρια της Θράκης στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Καρίτσης, στον Άγιο Γεώργιο. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει ήδη η δοξολογία και σε λίγο όλοι οι Θρακιώτες που συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία και της τιμής και της μνήμης θα κάνουν την πορεία τους στο κέντρο της Αθήνας και θα ολοκληρώσουν την εκδήλωσή τους με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Η αιχμή του δώρατος είναι η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, στην οποία και στοιχίζονται δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι και τους οποίους ευχαριστούμε πολύ και από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, τους στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και τις ευχές μας. Να είσαστε καλά, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά. Σήμερα όλοι αποτίσαμε τιμή, τον ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη για τους 300.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που σφαγιάστηκαν. Όμως υπάρχει ένα μήνυμα, αιώνιο, δυναμικό, που περνάει μέσα από γενιά σε γενιά Ποντίων. Ο Πόντος ζει. Λέγεται ότι ό,τι δεν μνημονεύεται ξεχνιέται. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Γι' αυτό το λόγο ήμασταν λίγο πριν στη Νέα Μητρόπολη για να προσευχηθούμε στη μνήμη των ανθρώπων, των Ελλήνων του Πόντου που θυσιάστηκαν, που έφυγαν δει από τις πατρογονικές τους εστίες. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, στην κατάθεση στεφάνων, προκειμένου να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να στείλουμε σε κάθε γωνία της γης ένα μήνυμα ότι πλέον πρέπει παγκόσμια να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων.